Πάμε στο θέμα λοιπόν της αλμοπίας τώρα. Σας αποκαλύψαμε, σας δείξαμε κυρίες και κύριοι τις προηγούμενες μέρες αυτό που συνέβαινε σε ζωντανή σύνδεση σχεδόν στην Αλμοπία, στον Αρχάγγελο Αλμοπίας στην Μπέλα, όπου είχε γίνει κινητοποίηση εκεί, διότι υπήρχε ένα θέμα ανασκαφών χρυσού, αρχαίων. Πάμε να καλησπερίσουμε τους δύο ανθρώπους με τους οποίους θα δούμε τι γίνεται απόψε. Τον πρόεδρο της κοινότητας Αρχαγγέλου, τον κύριο Διονύση Δρένο. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ και τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Λεκάκη. Επίσης κύριε Λεκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από χθες το... Από χθες το μεσημέρι εμείς έχουμε στα χέρια μας, γιατί το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θέλουμε να δούμε τι υλικό υπάρχει. Από χθες το μεσημέρι λοιπόν έχουμε φωτογραφίες, έχουμε υλικό φωτογραφικό και βίντεο έχει έρθει στην κατοχή μας και βίντεο από την περιοχή. Να δούμε τις εικόνες παρακαλώ, τις φωτογραφίες μέσα από το μοναστήρι. Μέσα από το μοναστήρι, εδώ βλέπουμε λοιπόν, θα μας πείτε και εσείς κύριε πρόεδρε τι έχει γίνει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν έχουν ανοίξει, έχουν γίνει τρύπα, έχουν γίνει έργο, έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Πότε σταμάτησαν αυτά, τα σταμάτησαν και ποιοι? Εχθές από την Τρίτη ξεκίνησαν με τα χέρια να σκάβουν μία τρύπα πίσω από την Μονή, γύρω στα 7-8 μέτρα από το... από τα ντουβάρια της Μονής. Εχθές μέχρι το μεσημέρι σκάψανε με ένα GCP Fuchs που το λέμε, μέχρι το μεσημέρι έγινε μια τρύπα 4 μέτρα επί 2 επί 2,5 βάθος. Ποιοι σκάβανε κύριε πρόεδρε, ποιοι σκάβανε? Θέλουν να βρούνε μια είσοδο και καταρχήν είναι μια από ό,τι μας λένε, γιατί είμαι παρόν σε όλες τις ενέργειες που γίνονται, είμαι παρόν εγώ μπροστά και η μοναχή. Έτσι δεν είναι μόνο τους, μόνο τους ασφάλεια, είμαστε παρόν και εμείς, ό,τι ενέργειες γίνονται μας ενημερώνουν και παρακολουθούμε και εμείς όλη τη διαδικασία. Είναι, υπάρχουν αρχαιολόγοι εκεί? Ποιοι σκάβουν? Ορίστε. Υπάρχουν αρχαιολόγοι εκεί και... Ορίστε. Είναι η ασφάλεια, είναι η ειρηνοδίκηση της περιοχής και η αστυνομία της Αρδαίας και της Έδεσας. Δεν έχει αρχαιολόγους, δηλαδή. Αρχαιολόγους δεν έχουν έρθει κάποια και σπηλολόγος ήρθε και έφυγε. Επειδή δεν έχουν βρει κάποια ευρήματα που να χρειαστεί να είναι εκεί πέρα, δεν έχουν έρθει. Όταν θα βρεθούν κάποια ευρήματα, μας είπανε ότι θα αναλάβουν. Εσείς κύριε πρόεδρε, αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη σύνδεσή μας είχατε πει ότι δεν σας είχε ενημερώσει κανείς. Ναι, αυτό δεν το λέω. Δεν λέω ότι έτσι ήταν. Ήμουν στην Αθήνα κιόλας τότε. Ναι. Δεν μας είχε ενημερώσει. Τώρα που έχω επιστρέψει από την Αθήνα την Τρίτη το βράδυ που γύρισα, Τετάρτη το πρωί επισκέφθηκα την Μονή. Ναι. Μίλησα με τους υπεύθυνους της ασφάλειας. Μου επιτρέψανε, μου δώσαν άδεια για να μπω μέσα και εγώ να βλέπω τις εργασίες, ό,τι γίνεται. Και μου μεταφέρουν και βλέπω αυτά που συμβαίνουν. Από εχθές το μεσημέρι σταμάτησαν οι εργασίες. Αυτή είναι η τρύπα που έχει ανοίξει. Βλέπουμε τη φωτογραφία. Είναι μια τρύπα, δεν βλέπω. Ναι. Είναι μια τρύπα αυτή που σας είπα πίσω από το μοναστήρι. Τι μόλις... ψάχνουν, δεν μας είπατε. Τι ψάχνουν. Γιατί σκάβουν. Είναι μια... Κοιτάξτε, είναι από ό,τι μου λένε, έτσι εγώ δεν μπορώ να... Από ό,τι μου λένε, είναι μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας που είναι σε εξέλιξη. Και ψάχνουν να βρούνε ίσως μία στοά για να βρούνε κάποια στοιχεία για την υπόθεση που έχουν για την αρχαιοκαπηλεία. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά για να ξετυλίξουμε όσο μπορούμε το κουβάρι. Καταρχάς, άρα σωστά θυμόμαστε ότι μας είπατε σας ενημέρωσαν μετά. Δεν σας είχαν ενημερώσει. Όχι. Ωραία. Εδώ καταρχάς η τρύπα βλέπουμε ότι είναι 4 επί 4. 4 επί 2, επειδή είμαι και τη μέτρησα εγώ 4 επί 2, τώρα από τα πόδια τη μέτρησα φυσικά, έτσι με δεν έβαλα μέτρο. Και γύρω στα 2 με 2,5 μέτρα είναι τώρα να πω βάθος. Παραπάνω δεν είναι. Παραπάνω δεν είναι. Και βρήκαν, είναι ένας βράχος τεράστιος από κάτω, δεν μπορούν να το τρυπήσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και από εχθές το μεσημέρι και σήμερα όλη την ημέρα δεν υπάρχουν εργασίες. Απλώς υπάρχει μόνο η φύλαξη. Οι εργασίες πάντως σταμάτησαν, κύριε πρόεδρε. Από χθες το μεσημέρι.
Από χθες σταμάτησαν οι εργασίες. Ναι, από χθες το μεσημέρι σταμάτησαν οι εργασίες, δεν ασχολήθηκαν. Από χθες που έχουμε και εμείς το υλικό στην κατοχή μας τώρα, αυτό έχει ενδιαφέρον ως σύμπτωση, εγώ θα το πω. Από χθες που ήρθε στην κατοχή μας το υλικό, σήμερα δε στη Βουλή ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε συγκεκριμένες αναφορές και καταγγελίες. Ναι, ναι, ναι. Το είδα. Ναι. Θα το δούμε μαζί λοιπόν, για να ακούσω και τον κύριο Λεκάκη, γιατί το πράγμα έχει πολλές διαστάσεις και πολλά γκρίζα, τολμώ να πω, σημεία. Για να δούμε το απόσπασμα από τον πρόεδρο της Βουλής, της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή σήμερα, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Θα κάνω μια καταγγελία που περιλαμβάνει και το Πρωθυπουργικό Γραφείο, όπως λέγεται, στον ομό Πέλλας. Και θέλω να με ακούσετε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αρχαιοκαπηλείας και χρυσοθυρίας και τη βορυχίας στον Αρχάγγελο στην Αλμοπία, σε ένα μοναστήρι. Μου έστειλαν το απόγευμα φωτογραφικό υλικό, να το καταθέσω εγώ στα πρακτικά της Βουλής. Εμπλέκονται οι ίδιοι που είναι εκεί, μια κυρία της ΕΕΠ που αυτοποκαλείται Κατερίνα μαζί με έναν κύριο Γιώργο Νικολάου, δεν ξέρω, ότι είναι από την ΕΕΠ. Σας τα λέω τώρα ένα-ένα για να καταλάβετε. Δείτε εδώ την εικόνα. 4x4 στο μοναστήρι τρύπα, άνοιξαν με γεωτρύπανο. Εδώ, δείτε τι κάνουν αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Ψάχνουν, λέει, μια κρύπτη με 4 τόνους χρυσού. Ο ηγούμενος, η μοναχή τρομοκρατημένη, είναι κρυμμένη μέσα στο μοναστήρι. Η αστυνομία, για να καταλάβετε ότι όντως υπάρχει εντολή από πάνω στα πρακτικά της Βουλής, πήγαν αστυνομικοί από την Αθήνα. Επικαλέστηκαν το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δεν πλησιάζουν δημοσιογράφοι και οι κάτοικοι του χωριού Αρχάγγελος. Μαζεύτηκαν όλοι, φώναξαν, κανένα κανάλι δεν πήγε να το καλύψει. Άνοιξαν τεράστια τρύπα στο ιερό, πήγε εταιρεία Πολατίδης που κάνει μηχανήματα ανέβρεσης χρυσού μαζί με τους υπαλλήλους της ΕΕΠ, παρακαλώ, για να σκάψουν. Η προϊσταμένη αρχαιολογία, είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν ενημερώθηκε, μίλησα μαζί της. Βάλαν γεωλογικό μηχάνημα για κενά, έσπασαν τα τσιμέντα, έκαναν 4x4 ολόκληρη τρύπα, 5 περιπολικά, συν όποια 10 άτομα εκεί, οι περισσότεροι από την Αθήνα και το Πολύκαστρο του Κλικής και όχι οι ντόπιοι, τους διώξαν τους αστυνομικούς ντόπιους. Γιατί εργάτες Αλβανοί να σκάβουν, δεν πήγε εισαγγελέας, αλλά έστειλε ειρηνοδίκη, με εντολή από την Αθήνα, παρακαλώ. Ο ειρηνοδίκης απέκλεισε τους μοναχούς μέσα στο μοναστήρι. Κύριε Γεραπετρίτη, σας καθιστώ υπεύθυνο. Τώρα δώστε εντολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να σταματήσει η βεβήλωση. Κύριε Λεκάκη, έρχομαι σε εσάς. Αυτές είναι σοβαρότατες καταγγελίες και αποκαλύψεις που ακούσαμε το πρωί στη Βουλή. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Πράγματι αυτά που ακούω είναι τραγελαφικά. Καταρχήν δεν νοείται να σκάβει κανένας οπουδήποτε χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου. Ένα το κρατούμενο. Χωρίς την ενημέρωση της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων, που άκουσα ότι δεν είχε ενημερωθεί καθόλου, δύο το κρατούμενα, και τρίτον, και πολύ σημαντικό, χωρίς την παρουσία εισαγγελέως. Ειρηνοδίκης ακούσαμε ότι έχει πάει, κύριε Λεκάκη, όχι εισαγγελέας, Ειρηνοδίκης. Δεν μιλάμε για ειρηνοδίκη, ο νόμος προβλέπει εισαγγελέα. Εισαγγελέα. Λοιπόν, αφήστε ότι ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει εισαγγελέας αρχαιοτήτων, προστασίας πολιτικών αγαθών, κληρονομιάς, αρχαιοκαπηλείας κλπ. Και από το 2008 δεν έχουμε βρει μια θέση τέτοιου ειδικευμένου εισαγγελέα στην Ελλάδα. Παρόλο που ο νόμος το προβλέπει. Όλοι παρακάμπτουν αυτό. Αυτή η θέση ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, ο χώρος, το μοναστήρι αυτό είναι από το 12ο αιώνα. Είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, είναι βυζαντινό μνημείο. Θα έπρεπε να είναι εκεί πέρα ή ένας αρχαιολόγος των Βυζαντινών ή των αρχαίων και δεν νοείται να σκάβει κανείς χωρίς την άδειά του. Αν σκάβει και κάνει αυτό που έκανε, τη 4 μέτρα σκάμα επί 2 και 2 μέτρα βάθος, αυτό υπάρχει, μπορεί να γίνει μόνο με μια έκτακτη κατάσταση, με μια έκτακτη πληροφορία, ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Δηλαδή κάποιος πληροφοριοδότης να έδωσε στη δίωξη αρχαιοκαπηλείας ή οικονομικού εγκλήματος, να έδωσε μια πληροφορία ότι κάποιοι εκεί πέρα κάτι έχουν κρύψει. Μόνο κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, να καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει γίνει, αλλά και πάλι πρέπει να είναι και ο τοπικός αρχαιολόγος και ένας εισαγγελέας. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι εκτός από το παράτυπο που βλέπω εδώ πέρα και την επίσπευση και τη βιασύνη που βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι είναι
ήταν πολύ πιο απλό με ένα γεωσκάνερ να κοιτάξουν και να ελέγξουν την περιοχή. Γιατί μπήκανε σε τέτοιες επίπεδες διαδικασίες. Αυτό πάλι δεν το έχω καταλάβει. Τι υποψιάζεστε, κύριε Λεκάκη, τι σκέφτεστε? Εγώ σκέφτομαι αυτό που σκέφτονται όλοι, ότι έτσι δουλεύουν οι αρχαιοκάπηλοι. Δηλαδή βρίσκουν κάποιους χώρους όπου νομίζουν ότι είναι ασφαλείς, ότι σε αυτούς τους χώρους αφήνουν κάποια κλεμμένα αρχαία από λαθρανασκαφείς και λοιπά, μέχρι λαθρανασκαφές, μέχρι να ξεχαστεί το γεγονός, και μετά αφού τελειώσουν όλα τα πράγματα τα βγάζουν και τα διοχετεύουν στο εξωτερικό και τα πουλάνε σε ιδιώτες συλλέκτες ή σε δημοσιακούς δημοπρασιών. Ας μην ξεχνάμε την περίφημη υπόθεση της Χινούσας, έτσι κάτι τέτοιο είχε γίνει, και πάρα πολύ σε ένα απομονωμένο νησάκι. Κάτι τέτοιο δηλαδή θα μπορούσε να ισχύει και εδώ. Πολύ κοντά άλλωστε με την περιοχή αυτή βρίσκονται τα Σκόπια. Πώς θα γινόταν? Όπα, δυο λεφτά. Για συνεχίστε, κύριε Λεκάκη. Λέτε πολύ κοντά είναι τα Σκόπια. Δηλαδή, γιατί μας έδωσε ο κύριος Σαράκης, μας έδωσε ότι προχθές που παρουσιάσαμε αποκλειστικά το θέμα, ο δικηγόρος ο κύριος Σαράκης μας έδωσε την πληροφορία ότι η πληροφορία, κατά τη δική του πληροφόρηση, είχε δοθεί από τα Σκόπια. Τι σχέση μπορεί να έχουν τα Σκόπια τώρα εδώ? Για πείτε μας. Αυτό λέω, ότι πάντα σε αυτές τις υποθέσεις που υπάρχουν τέτοιες σπήρες ή τον Ιταλό ή οργανωμένα κυκλώματα, κάποιος σπάει πάντα. Και αυτός που σπάει, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, παίρνει τηλέφωνα και δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτές οι σπήρες δεν έχουν εθνικότητα. Δεν έχει σημασία αν είναι από τα Σκόπια, από την Αλβανία ή από την Ελλάδα ή από τη Βουλγαρία, από οπουδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι σπάνε και δίνουν τις πληροφορίες τους. Οι οργανώσεις αυτές κάπως σπάνε, κάποιος μιλάει από μέσα. Έτσι πάνε αυτά. Όμως, προσέξτε να δείτε, είναι τρομερό. Αυτή την ανασκαφή, άμα την κάνετε στην Αλμοπία, η Αλμοπία έχει τουλάχιστον 11 πόλεις, οι αρχαιότερα από τις οποίες είναι 11.000 χρόνων και δεν έχουν ανασκαφή και είναι λιθοσωροί. Και τρέχουν τώρα όλοι να πάνε σε ένα γύρο από ένα μοναστήρι, γιατί υπάρχει μια πληροφορία. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Αφήνουμε δηλαδή την αρχαία Αλμοπία να ρημάζει και τρέχουμε γύρω από ένα μοναστήρι να σκάψουμε, γιατί κάποιος πήρε ένα τηλέφωνο που μπορεί να ήταν και φάρσα, μπορεί να ήταν και από προσανατολιστικό. Εάν πρώτα δεν έχεις γεωσκανάρει τον τόπο, πώς πας και σκάβεις? Γιατί πας και σκάβεις? Γιατί χάνεις τόσες ανθρωπόρες? Αυτό δεν το κατάλαβα. Και υπό συνθήκες, κύριε Λεκάκη, για να πάω στον Χρήστο Γαλαζιά και τους συναδέλφους μου, υπό συνθήκες άκρος τώρα έτσι περίεργες, μυστηριώδεις, χωρίς, όπως λέτε και εσείς, εισαγγελέα, χωρίς αρχαιολόγο. Ο αρχαιολόγος καταρχήν δεν φεύγει εκεί και λέει άμα βρείτε κάτι καθώς. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα του μοναστηριού, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Ελάτε, κύριε Λεκάκη. Ναι, ναι. Ο αρχαιολόγος δεν φεύγει από εκεί και λέει καλά άμα βρείτε κάτι πάρτε με τηλέφωνο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί άμα η τσάπα πέσει πάνω σε κάτι που είναι πολύτιμο και σπάσει, και το κάνω εγώ να τον πάρω τηλέφωνο μετά. Ο αρχαιολόγος στείνει σκηνή εκεί πέρα και είναι νύχτα μέρα. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει. Άρα υπάρχει ευθύνη γι' αυτό, κύριε Λεκάκη, υπάρχει ευθύνη για το πώς γίνεται ελληματικά αυτή η διαδικασία? Αν δεν έχει ειδοποιηθεί η τοπική φορεία αρχαιοτήτων, τι ευθύνη υπάρχει? Ευθύνη υπάρχει αυτός που το κάνει αυτό χωρίς ενημέρωση. Αυτό σας λέω, το ότι δεν υπάρχει ο αρχαιολόγος εκεί, ότι δεν έχει τηρηθεί ο νόμος δηλαδή. Δημιουργεί ευθύνη για τους αρμοδίους, ευθύνες, υπάρχουν ευθύνες για την κυβέρνηση, φυσικά, για τους πολιτικούς. Πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Πολιτισμού. Την κυρία Μενδώνη. Φυσικά αυτή είναι τώρα Υπουργός Πολιτισμού. Πώς επιτρέπει να πάνε κάποιοι να σκάβουν σε ένα τόπο, σε ένα κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου? Γιατί ακούσαμε τον κύριο Βελόπουλο να στρέφεται και στον κύριο Γεραπετρίτη, δηλαδή να το πηγαίνει κεντρικά. Μου κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή. Σαν να ήθελε να πει ότι το γραφείο. Όχι, το είπε ευθέως, δηλαδή. Το γραφείο πρωθυπουργού. Εστίασε στο πρωθυπουργικό γραφείο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Δεν το καταλάβατε καλά. Το τοπικό γραφείο. Δεν το καταλάβατε καλά. Ο Βελόπουλος είπε Γεραπετρίτη γιατί έχει δίωδο με την ΕΕΠ. Ακούστε τώρα πώς έχει υπόθεση αυτή. Δεν απορείται γιατί η κυρία Μενδώνη τρεις μέρες που παίζει το θέμα του ΑΛΕΡΤ δεν έχει βγάλει την παραμικρή ανακοίνωση. Ακούστε λοιπόν. Εδώ και δύο εβδομάδες η ΕΕΠ αγόρασε μία πληροφορία από τη Σκοπιανή αστυνομία. Από τα πληροφορίες όλα αυτά. Κατά το ρεπορτάζ μου που είναι ακυρότατο. Μάλιστα. Αγόρασε, να μας πει την τιμή κάποια στιγμή, μία πληροφορία από τη Σκοπιανή αστυνομία, στις οποίες ανασκαφές συμμετείχε αξιωματικός της αστυνομίας των Σκοπίων, δούλευαν Σκοπιανοί τέσσερις εργάτες και ντόπιοι εργάτες, ήρθε πουλμανάκι με εργάτες, με την πληροφορία ότι εκεί θα βρουν
4 τόνους χρυσό. Ακούστε τώρα τι κράτος καραγκιόζι έχουμε. Πρέπει δεν να σας πω ότι οι εργασίες έληξαν, παύση πυρός, δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ του γιού μου του Γιώργου. Τελείωσε αυτό. Δεν πρόκειται να ξανασκάψουν τίποτα εκεί. Και πήγανε, και τα λέει ορθά ο κύριος Λεγάκης, βαράγανε και σπάγανε, λες και ήταν το μαντρί του πατέρα τους, δεν ξέρουμε τι καταστροφές έχουν κάνει, για να δικαιολογήσουν την αγορασμένη πληροφορία. Γι' αυτό γίνανε όλα αυτά, εν κρυπτό, κράτος εν κράτη. Αυτό δεν είναι κράτος, είναι καραγκιόζης, είναι τσίρκο μεντράνο. Έκλεισε λοιπόν η υπόθεση αυτή, ο Σκοπιανός πληροφοριοδότης απεδείχθη λαμόγιο, απλά πράγματα είναι για να συνονογιόμαστε, και είναι έτσι όπως είπε ο κύριος Λεγάκης. Εάν υπάρχει εισαγγελέα σε ένα κράτος δικαίου στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε αυτό το τσίρκο πρέπει σήμερα να πάνε στον Κορυδαλό. Δεν γίνονται έτσι ανασκαφές με άδεια του κράτους, και εκεί συμμετείχε και η Ειρηνοδίκης. Έχει σοβαρότατη ευθύνη ότι υπέγραψε να πάνε εκεί και να κάνουν καταστροφές. Αυτά, Αντρέα μου, είναι βράχια ιερά. Μάλιστα. Που έχουν καταστραφεί, τα βλέπεις και τι έχουν γίνει τα τώρα. Βλέπουμε, ναι. Με κομπρεσέρ τα σπάσανε. Να πάρουμε ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο πρόεδρο της κοινότητας και τον κύριο Λεγάκη, γιατί ο χρόνος μας έχει πιέσει. Κύριε πρόεδρε, κύριε Δρένο, τι λέτε εσείς για όλα αυτά τώρα? Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Εγώ σας λέω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μοναστήρι μας, ότι οι εργασίες έχουν σταματήσει. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με τον Μητροπολίτη, τον Ιουήλιο, τον δεσπότη μας. Αυτός έχει μεταβεί, σήμερα είναι στην Αθήνα. Θα έχει συνάντηση με την κυρία Μενδώνη, θα έχει με τον Ιερόνυμο, θα έχει κάποιες επαφές για το θέμα αυτό εδώ πέρα. Τώρα, αυτοί είναι αρμόδιοι και περισσότερο για το θέμα, άμα είναι τόσο 100% νόμιμο ή δεν είναι νόμιμη η διαδικασία, και εμάς δεν μας αρέσει αυτή η διαδικασία που γίνεται εκεί πέρα, αλλά όταν έρχονται και μας λένε ότι γίνεται μια έρευνα για αρχαιοκαπηλεία και τέτοια, εμείς κάνουμε, ναι, είμαστε εκεί παρόν και βλέπουμε όλη τη διαδικασία, δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο είναι όλα αυτά αληθέμουν, δεν αληθέμουν, και είναι και τι δεν είναι. Είναι σημαντικές πάντως οι πληροφορίες και οι αποκαλύψεις, κύριε Λεκάκη. Ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Ένα τελευταίο σχόλιο. Αν όλοι αυτοί πήγαν εκεί πέρα και η πληροφορία ήταν απλώς από προσανατολιστική, τη σκέφτηκε κανείς? Δηλαδή, δόθηκε μια πληροφορία για ένα σημείο και γινόταν αυτή τη στιγμή κάτι σε ένα άλλο σημείο, όπου δεν θα υπήρχε ούτε αστυνόμος, ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας. Αυτό το εξέτασε κανένας ή πέσανε με τα μούτρα στην πληροφορία που άκουσα ότι αγοράστηκε και τρέξαν όλοι να το καλύψουν αυτό το πράγμα? Άρα λέτε ότι μπορεί να έγινε και σκεμμένα όλος αυτός ο αποπροσανατολισμός για να καλυφθεί μια άλλη υπόθεση τέτοιου τύπου? Ξέρω ότι έγινε. Έχει πολλά βρώμικα στοιχεία αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Και μακάρι να πέσει άπλετο φως, που δεν το νομίζω, όπως πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα δεν έπεσε άπλετο φως. Και όπως στην περίπτωση της Χινούσας είχαμε και τραγικές καταλήξεις, έτσι, μην γελιόμαστε. Δεν φτάσανε στο τέλος, δεν έπεσε φως στο τέλος της υπόθεσης, που είναι μια διεθνής και αυτή, έτσι. Μάλιστα. Ήταν εφοπλιστής εκεί, γι' αυτό μάλιστα καταλάβατε. Κύριε Λεκάκη, κύριε πρόεδρε, θέλω να πω ότι εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα, εμείς το αναδείξαμε, εμείς το αποκαλύψαμε πριν από δύο μέρες. Θα το παρακολουθούμε, όπως σας είπαμε, τα στοιχεία που βλέπουμε, τις φωτογραφίες τις έχουμε πάρει από χθες. Έχουμε και άλλα στοιχεία, μας έχουν έρθει και στοιχεία και βίντεο, και έρχονται συνέχεια στοιχεία. Θα το παρακολουθούμε, περιμένοντας και ζητώντας, όχι απλά περιμένοντας, ζητώντας τις εξηγήσεις που πρέπει να δοθούν. Διότι έχει τεράστιο σημασία όλο αυτό. Κύριε Λεκάκη, θα σας καλέσουμε ξανά, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, για να μας δώσετε στοιχεία για τη Σχοινούσα, όλο αυτό το οποίο μας είπατε προηγουμένως μαζί με τον Άρη Σπίνο, και για τον εφοπλιστή να μας και πει για τον εφοπλιστή. Έτσι να μας τα πει. Ακριβώς. Καλά, Γιώργο. Θα έχουμε νέα σύνδεση και για αυτό το θέμα. Είναι μείζον θέμα, έχει πολλές προεκτάσεις, έχει πολλές διαστάσεις. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, τον ερευνητή δημοσιογράφο, και τον κύριο Διονύση Δρένο, τον πρόεδρο της κοινότητας Αγγελόγων Εποπίας.